Στο ερώτημα αν πρέπει να καταδικαστεί η κυβέρνηση αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά και συνολικότερα η πολιτική της, το ΚΚΕ απαντάει ναι. Και η μορφή του Κομμουνιστικού Κόμματος προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη και διαρκής, όπως και απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Τόσο λοιπόν η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολιτικά έκθετες. Έχουν βαρύτατες ευθύνες για τη συγκάλυψη των υποκλοπών, για παράδειγμα, σε βάρος του Κομμουνιστικού Κόμματος, που όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα για την αποκάλυψη των υπευθύνων, αλλά αντίθετα επιδίωξαν με κάθε τρόπο τη συγκάλυψη αυτής της σοβαρής υπόθεσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει γνώση για τη λειτουργία και δράση διάφορων μηχανισμών και υπηρεσιών, εγχώριων και ξένων, που οργανώνουν και ύστερα κουκουλώνουν υποκλοπές και παρακολουθήσεις. Από τη μία μεριά, λοιπόν, το αστικό κράτος που υπηρετείται προπαγανδίζει τη διαφάνεια και τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών, από την άλλη οργανώνει και καλύπτει τέτοιου είδους ενέργειες. Ενώ συγχρόνως το επικίνδυνο και αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο που έχετε δημιουργήσει στηρίζεται και διατηρείται, σας εξυπηρετεί σε αυτό. Και στο ερώτημα ποιος θα μας προστατεύει από τους προστάτες, η απάντηση έχει δοθεί από το ίδιο, τον ίδιο το λαό, το ίδιο το λαϊκό κίνημα. Προστάτης είναι ο ίδιος ο λαός που δεν συμβιβάζεται με μεγάλους αδερφούς στη ζωή και τη δράση του. Γιατί ο λαός μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις χρησιμοποιώντας τη δύναμή του με σκοπό να πάρει ο ίδιος την εξουσία. Αν συνειδητοποιήσει ότι το παιχνίδι δεν παίζεται στο κοινοβούλιο, αλλά στην οργάνωση στους τόπους δουλειάς. Αν οργανωμένος δυναμώσει την πάλη του ενάντια στα μονοπόλια και την πολιτική που τα υπηρετεί και τα στηρίζει. Μία πολιτική για την οποία η έλευση της πανδημίας αποκάλυψε με τον πιο τραγικό τρόπο τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, όπως και της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με τη διαμόρφωση ενός συστήματος υγείας τελείως αναντίστοιχο με τις σημερινές δυνατότητες και ανάγκες του λαού. Και αυτό συμβαίνει διότι, ανεξάρτητα από τις επιμέρους συνταγές διαχείρισης που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, προωθούνται μέτρα που έχουν ένα κοινό στόχο. Την πιο αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου για τη διαμόρφωση ακόμα πιο φθηνών εργαζόμενων ως προϋπόθεση τόνωσης της ανταγωνιστικότητας και της ανάκαμψης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Μια στρατηγική που υλοποιείται και μέσα από την πολιτική μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους, όπως μέσω δηλαδή της περικοπής δαπανών για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Αυτή είναι η βασική αιτία που το αποτέλεσμα όλων των σχεδίων, όλων των κυβερνήσεων, οδηγεί από το κακό στο χειρότερο τους όρους ζωής και υγείας του λαού. Σε αυτή λοιπόν τη στρατηγική υποτάσσεται η λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας και των παροχών με τα κριτήρια του κόστους, της ανταποδοτικότητας, της επιχειρηματικότητας, της εμπορευματοποίησης, της ατομικής ευθύνης, με αποτέλεσμα τα οξυμένα προβλήματα του λαού για την προστασία και αποκατάσταση της υγείας του συνεχώς να επιδεινώνονται. Και στην υπηρέτηση αυτής της στρατηγικής, που όλα τα κόμματα, όσα κυβερνήσατε και όσα έχετε ως ιερό Ευαγγέλιο, ιερό δισκοπότηρο τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλεται η με ομό τρόπο αποτύπωση, για παράδειγμα από την κυβέρνηση, της λογικής ότι δεν είναι απαραίτητο ένα πολυτελές σύστημα υγείας που θα μείνει αμανάτη μετά την πανδημία. Είναι η ίδια η πολιτική που προτάσσει τα παζάρια με τους κλινικάρχες αντί για την άνευ όρων επίταξης των υποδομών τους, με την κυβέρνηση να λέει πως ό,τι επιτάσσεται αποζημιώνεται, και το ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για δίκαιη αποζημίωση των κλινικαρχών. Είναι η πολιτική που αξιοποίησε την πανδημία ως ευκαιρία για την πρόοδηση των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην υγεία μέσα από το λεγόμενο νέο ΕΣΥ, της επιχειρηματικής δράσης με πρόβα τζενεράλε, τις γενικευμένες εργολαβίες λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό, τις μετακινήσεις υγειονομικών, τις αναστολές, τα κλεισίματα, τις συγχωνεύσεις, τις μετατροπές κλινικών, αλλά και το κλείσιμο νοσοκομείων που όλες οι κυβερνήσεις διατηρήσατε και διατηρείτε τόσα χρόνια. Είναι η πολιτική που βλέπει την υγεία ως πεδίο επιχειρηματικής δράσης, με τους ιδιώτες να τρέφονται από κάθε έλλειψη στα δημόσια νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
να αυγατένουν τα κέρδη τους από κάθε μέρα αναμονής για μια στοιχειώδη ιατρική πράξη. Είναι η πολιτική των νοσοκομείων ανωνύμων εταιριών, των ΣΔΙΤ, όπως αυτά που εγκαινίασε ο ΣΥΡΙΖΑ στο νοσοκομείο της Σαντορίνης. Η πολιτική που μοιράζει την πίτα της υγείας στους ομίλους, αφήνοντας το λαό εκτεθειμένο με ελάχιστες παροχές και που κουμπώνει με την αντίληψη που έχουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αυτή δηλαδή τη συνύπαρξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, η οποία δήθεν μπορεί να είναι αρμονική, που όμως η μόνη αρμονία που υπάρχει είναι να θησαυρίζουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες της υγείας. Είναι η πολιτική των μειωμένων προϋπολογισμών για την υγεία σε συνέχεια των περικοπών από κάθε προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και της αύξησης των πληρωμών των εργαζομένων στο ασφαλιστικά ταμεία, τη συνέχιση της αφέμαξης των λαϊκών εισοδημάτων για αγορά υπηρεσιών υγείας και για φάρμακα. Είναι η ίδια εγκληματική αντιλαϊκή πολιτική που μετέτρεψε το εμβόλιο από πολύτιμο όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε βολικό άλοθη για το κράτος και την εργοδοσία για να ξεμπερδεύουν με όσα μέτρα κοστίζουν, αλλά και να εμπεδώνεται η ατομική ευθύνη. Με αυτή λοιπόν την πολιτική χρειάζεται να αναμετρηθεί ο εργαζόμενος λαός σε μια περίοδο που επιβεβαιώνεται πως δεν υπάρχει δίκαιο αίτημα για την προστασία του που να μην σκοντάφτει στη στρατηγική της υγείας εμπόρευμα, που να μην συγκρούεται με την επιχειρηματική δράση. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να στοχεύει το εργατικό λαϊκό κίνημα, διεκδικώντας κάθε μέτρο που μπορεί να σώσει ζωές, ενισχύοντας τον αγώνα για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν κανένα άλλοθη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντίστοιχα στο κράτος, καμία όμως άφηση αμαρτιών στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και τα άλλα αστικά κόμματα, που η αντιπαράθεσή τους με την κυβέρνηση φτάνει ως το βολικό και μόνο τερέν της ανικανότητας, κλείνω κύριε Πρόεδρε, των παραλήψεων στη διαχείριση των λαθών, ζητήματα υπαρκτά στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, τα οποία όμως αναπτύσσονται στο έδαφος του ίδιου του χαρακτήρα του αστικού κράτους, του λεγόμενου επιτελικού κράτους, που είναι ικανότατο όμως στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ομίλων, όχι όμως για την προστασία της ζωής και περιουσίας, του εισοδήματος, των δικαιωμάτων του λαού μας. Και επειδή κανείς δεν μπορεί να παίζει κορώνα γράμματα τη ζωή του λαού για τα κέρδη των ομίλων, χρειάζεται ο ίδιος ο λαός να δείξει τη δύναμή του να καθορίσει τις εξελίξεις. Στο χέρι του είναι, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, να αποτελέσει το αντίπαλο δέος με τον αγώνα του, αλλά και με την ψήφο του, ισχυροποιώντας το ΚΚΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.